ο Δήμος Καντάνου Σελήνου είναι μια πραγματικότητα αυτή. Κλήθηκε να διαχειριστεί έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς μεταναστών που έχει καταγραφεί. Δεν ξεχνάμε βέβαια και την περίπτωση νοτίως της Ιεράπετρας με 700 άτομα, το φορτηγό πλοίο Μπάρης. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, Υπουργός Ναυτιλίας, για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά και σε επίσημο επίπεδο πια περισσότερα αναφορικά με τις εξελίξεις. Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύνδεση, κύριε Πλακιωτάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, μια απίστευτη Οδύσσια, ένας Δήμος γυμνός από μέσα και όπως προείπα είναι θαύμα το πώς προσέγγισαν στεριά σώοι αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικότητα είναι ότι στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση από πλευράς του λιμενικού σώματος και διασώθηκαν εκατοντάδες συνάνθρωποι μας. Και αυτή τη στιγμή βέβαια γνωρίζετε κάτω από αντίξωες συνθήκες, διότι γνωρίζετε πολύ καλά και χθες υπήρχε πολύ μεγάλη άρνηση από μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών να εξέλθουν του αλλιευτικού σκάφους. Παρ' όλα αυτά αυτή τη στιγμή βρίσκονται ασφαλείς. Έχει κινητοποιηθεί η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί φορείς, οι εθελοντικές οργανώσεις, ο Ερυθρός Σταυρός. Και μέλημά μας είναι αυτοί οι άνθρωποι το συντομότερο δυνατό να μεταφερθούν σε οργανωμένες πλέον δομές. Έχετε έρθει, κύριε Πλακιωτάκη, σε επαφή με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να δούμε πόσες μέρες. Ωραία, γνωρίζετε λοιπόν πόσες μέρες θα παραμείνουν στην παλαιόχωρα οι άνθρωποι αυτοί. Κοιτάξτε, δεν θα παραμείνουν για αρκετές μέρες. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μεταφερθούν σε οργανωμένες δομές, παρόλο που γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει κάνει παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι η αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα υπερασπίζεται τα θαλάσσια της σύνορα, δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από πλευράς μεταναστευτικού. Πρώτη της προτεραιότητα και πρώτη μας προτεραιότητα, και το έχουμε αποδείξει διαχρονικά αυτό, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Από την άλλη βέβαια θα είμαστε αμήλικτοι με τα κυκλώματα των διακινητών. Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε συλλάβει πάνω από 251 διακινητές και έχουμε εξαρθρώσει 19 κυκλώματα, κάτι που βεβαίως έχει μειώσει και τις δευτερογενείς μεταναστευτικές ροές από την Ελλάδα. Πάντως η επίσημη καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Μιλάμε ακόμα κατά προσέγγιση, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, μιλάμε για 484 μετανάστες, οι οποίοι βέβαια στην πλειοψηφία τους προέρχονται από την Συρία και την Αίγυπτο. Κατά δήλωσή τους βέβαια, Υπουργέ, σε επίσημο επίπεδο το Υπουργείο γνωρίζει από πού ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί? Βεβαίως γνωρίζει. Από πού ήρθαν? Σας είπα, το πλοίο το συγκεκριμένο ξεκίνησε από την Λιβύη και επαναλαμβάνω ότι η πλειοψηφία αυτών των μεταναστών, διότι αντιλαμβάνεστε ότι και η καταγραφή έγινε υπό αντίξωες συνθήκες, όπως βεβαίως και ανάμεσα στους μετανάστες υπάρχουν και διακινητές. Οπότε υπό αντίξωες συνθήκες διεξάγεται και η καταγραφή, αλλά και η προσπάθεια ανέβρεσης των διακινητών. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, όχι μόνο από την Τουρκία, από την Λιβύη, αλλά έχει ανοίξει και ένας νέος διάδρομος από τον Λίβανο. Την ίδια όμως στιγμή τα στελέχη μας με αποφασιστικότητα, με τόλμη, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας, ενώ από την άλλη, όπως σας είπα και προηγουμένως, είμαστε αμήλικτοι με τα κυκλώματα των διακινητών. Τα κυκλώματα των διακινητών έχουν μετεξελιχθεί. Δηλαδή, πλέον πέρα από τις κλασικές βάρκες, όπως είδαμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε την χρήση μικρών αλλιευτικών, έχουμε την χρήση μικρών δεξαμενοπλοίων, γιότ ιστιοπλοϊκών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όσο εξελίσσεται η διακίνηση των μεταναστών σε μη αξιόπλοα πλοία, όπως είδατε, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, αντιλαμβάνεστε ότι οι συγκεκριμένοι θέτουν κυριολεκτικά σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Την ίδια ώρα όμως εμείς εξοπλιζόμαστε
Ενισχύουμε το λιμενικό σώμα με νέα σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα. Επιτρέψτε μου, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που η παλαιόχωρα αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα με μετανάστες, θεωρείτε ότι ο λιμενικός σταθμός έχει επαρκές δυναμικό ή θα έπρεπε να είχε ενισχυθεί ήδη? Εντάξτε, το λιμενικό αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο εύρος να καλύψει. Ποτέ δεν θα είμαστε επαρκείς σε όλα τα, επανδρώνοντας και στελεχώνοντας όλα τα λιμεναρχεία της χώρας. Αν φανταστείτε ότι πλέον οι μεταναστευτικές ροές είναι 24 ώρες το 24ωρο, καθόλου το μήκος του Αιγαίου, της Κρήτης, του Ιωνίου, αντιλαμβάνεστε ότι όσα μέσα και να έχεις, όσους ανθρώπους και να έχεις, ποτέ δεν έχουμε επάρκεια. Παρόλα όμως αυτά, έχουμε κατορθώσει τα τελευταία 2 χρόνια και έχουμε μειώσει πάνω από 80% τις μεταναστευτικές ροές.